Θα πάμε τώρα έτσι ζωντανά να στείλουμε το μήνυμα, κυρία Αρετή Βούγια, σε όλο τον κόσμο, 102 χρονών, και πάμε να εμβολιαστούμε. Τι θέλετε να πείτε στον κόσμο που μας ακούει? Θέλουμε να κάνουμε το εμβόλιο όλος ο κόσμος για να έχουμε την υγεία μας. Έλα. Και ένα άλλο να πω, όπως πολέμησα εγώ στον πόλεμο του 40. Το δείχνει τώρα. Έτσι λοιπόν, συγκινείτε για όταν και είμαστε, είμαστε ελευθερωμένοι, τώρα είναι η Ελλάδα μας ελευθερωμένη και πολέμησε με η γυναίκα της Σφίνδου και θέλω να είμαστε όλοι ελευθερωμένοι. Και η Ελλάδα μας και εμείς με τον κορονοϊό. Να ελευθερωθούμε και από τον κορονοϊό. Λοιπόν. Να ελευθερωθούμε και από τον κορονοϊό όπως ελευθερωθήκαμε και από τον πόλεμο του 40. Είμαστε τον πόλεμο του 40. Είστε και χαιρόμαστε, είμαστε περήφανοι για τη γιαγιά Βούγια, αλλά είμαστε περήφανοι για όλες εκείνες τις γυναίκες που πραγματικά πρωτοστάτησαν. Πάμε να κάνουμε το εμβόλιο. Και τώρα είναι η μεγάλη στιγμή για την Αρετή Βούγια που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πραγματικά, ναι. Είναι ένας θρύλος και μια ιστορία η Αρετή Βούγια. Για όλους μας. Τόσο δυνατοί αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν ζήσει τόσα πράγματα. Τόσες στιγμές ιστορικές. Είναι κομμάτι της ιστορίας μας. Και τώρα αυτό είναι κομμάτι της ιστορίας μας. Έτσι ακριβώς. Είμαστε εντάξει? Εντάξει είμαστε. Δεν σας πόνεσε? Όχι, δεν κατάλαβα τίποτα ακόμα. Νομίζω δεν το κάνει ακόμα το εμβόλιο. Και την άλλη φορά τα ίδια και τώρα. Τίποτα δεν έκανα. Τίποτα δεν κατάλαβα. Μπράβο της. Πάρε στο μανίκι με μην τάξω. Να πάει να κάτσει. Είμαι μια χαρά. Μπράβο. Πολύ καλά. Δεν έχει ανάγκη. Είναι μια γυναίκα πραγματικά που δεν σταματά ποτέ. Παρόλο ότι φοβήθηκα και ούτε εντέδρασα, όλα εντάξει είναι. Μια μεγάλη αγκαλιά από εμάς όλους και είμαστε πολύ στο στούντιο. Δέσποινα, να πεις σε παγάλο στην κυρία Όλοι να κάνουμε Αρετή. Τα εμβόλια, όλοι να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα εμβόλια για να νικήσουμε τον κορονοϊό.